Θα δούμε τις επιπτώσεις στην οικονομία από τα μέτρα με τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ, Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη, τον οποίο φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Πώς εκτιμάτε τα νέα μέτρα? Είναι ένας δύσκολος, μαύρος Δεκέμβριος για την οικονομία, για τα εργασιακά? Εμείς δεν σχολιάζουμε τα μέτρα κατά πόσο πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι. Ό,τι αποφασίσει η ομάδα επιτροπική, εμείς ενθαρρύνουμε τα μέτρα να τα ακολουθούν. Mm-hmm. Πλην όμως είναι ένα αντίλεκτο γεγονός ότι τώρα και οι επιχειρήσεις εστίασης υποφέρουν και είναι αιμοστάζουσες. Το γεγονός ότι κλείνουν στις 7 δεν σημαίνει ότι χάνουν τη μισή του δουλειά. Χάνουν περίπου τα 3/4 της δουλειάς τους. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εισοδήματος τους και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο πρέπει η κυβέρνηση να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις για να υπάρχουν και αύριο, όταν θα φύγει η πανδημία. Με το μέτρο να κλείνουν στις 7 οι χώροι εστίασης, δεν θα υπάρξει στήριξη από την κυβέρνηση, αντιλαμβανόμαστε, αλλά την ίδια ώρα και όσοι εργάζονται στους χώρους εστίασης δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, έτσι δεν είναι? Ελπίζω να μην ισχύει αυτό που λέτε. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα έρθει να στηρίξει τις επιχειρήσεις εστίασης, διότι λέω ότι με το να κλείνουν η ώρα 7, χάνουν περίπου τα 3/4 των εισοδημάτων τους. Δεν χάνουν τα μισά των εισοδήματα. Διότι η εστίαση είναι κυρίως τις βραδινές ώρες. Άρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να ισχύει αυτό που λέτε και ότι πρέπει εμείς θα ζητήσουμε από την κυβέρνηση να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις, διότι πραγματικά υποφέρουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι. Τι άλλο πλάνο, μέτρο, εισηγήσεις θα μπορούσατε να κάνετε ως ΚΕΒΕ, έτσι ώστε να περάσει πιο ανώδυνα, εάν γίνεται αυτή η δύσκολη περίοδος? Αυτή την εποχή δυστυχώς δεν υπάρχει η ευχέρεια από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για επέκταση της αναστολής των δόσεων επί του παρόντος. Οπότε προσπαθούμε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο των Τραπεζών, τον ΠΑΣΙΞΕ, αλλά και αιχμή του δέρατος, τον ίδιο τον διοικητή, να εξασφαλίσουμε μία άδεια από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, ώστε sectorially να μπορέσουν να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις, διότι αντιλαμβάνεστε όταν θα επαναρχίσουν οι αποβληρωμένες των δόσεων, πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να επεξέλθουν. Και αυτές δεν είναι μόνο στον τουριστικό τομέα, είναι και αλλαχού. Άρα λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το αξιόπιστο της οικονομίας μας, να μην αυξηθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, διότι αυτό θα μας χάσει ίσως, το οποίο και απέχουμε, την επενδυτική βαθμίδα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνουν τώρα ενέργειες, ώστε νόμιμα να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Άρα μια αναστολή δόσεων περαιτέρω από ό,τι έχει ήδη αποφασιστεί θα είναι μια μικρή ανακούφιση? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η ευχέρεια. Προσπαθούμε, λέω, να εξασφαλίσουμε κάποια ανάδεια από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, ώστε κάποιοι τομείς που πραγματικά υποφέρουν να μπορέσουν να μπουν σε μια περαιτέρω διαδικασία. Ένα άλλο μέτρο είναι να επανέλθει, το οποίο είναι πάρα πολύ επίγον, η αρχική πρόταση της κυβέρνησης για παροχή ρευστότητας. Αυτή την οποία βάλαμε τότε στο κοινό Γούλιο και για τους γνωστούς λόγους απερίφθη. Αυτό πρέπει να επανέλθει όσον ούπο στην ευχέρεια των επιχειρήσεων, διότι δυστυχώς οι πλήσεις των επιχειρήσεων σήμερα πάσχουν από ρευστότητα. Πόσο δύσκολο είναι να κάνουμε μία εκτίμηση για το πότε θα μπορέσει η οικονομία να σταθεί στα πόδια της και ενδεχομένως όταν λήξουν και οι δεσμεύσεις που έχουν αυτή τη στιγμή οι εργοδότες, τι θα γίνει με τις απολύσεις και τα εργασιακά? Το πότε θα περνούμε στην κανονικότητα, νομίζω κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Οι δεσμεύσεις κάποιων των επιχειρήσεων έχουν ήδη λήξει σε σχέση με τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Εργασίας. Κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε καινούργια σχέδια. Είναι άγνωστο πότε θα μπορέσουμε να επανέλθουμε. Αντιλαμβάνεστε, τα δεδομένα αλλάζουν κάθε μέρα. Εύχομαι να μην έχουμε τρίτο κύμα, όπως κάποιοι προβλέπουν ήδη τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, για να μπορέσουμε σιγά σιγά, δύσκολα όμως, πάρα πολύ δύσκολα, να επανέλθουμε σε μια ομαλότητα. Και οι αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία εντοπίζονται και γενικότερα στο επιχειρήν. Διεξάγεται με τεμπόδιον, έτσι δεν είναι? Το επιχειρήν γενικά διεξάγεται με τεμπόδιον, όχι μόνο λέω πανδημίας, αλλά διότι δεν έχουν γίνει ούτε οι ανάλογες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες μας υποσχέθησαν κατά καιρούς οι κυβερνήσεις και το Κοινοβούλιο, δεν καταφέραμε να τις κάνουμε, είδε απονομή δικαιοσύνης, είδε διάφορες άλλες μεταρρυθμίσεις που επήγουν να γίνουν και τις οποίες υποσχεθήκαμε και στην Ευρώπη και δεν τις κάναμε. Θεωρώ ότι όταν βγούμε από αυτή την πανδημία,
Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα μας. Και εμείς σαν ΚΕΒΕ αυτό θα πολεμήσουμε. Να γίνουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε το επιχειρεί να είναι βατόν. Να μην είναι τόσο γραφειοκρατικό, να μην είναι τόσο δύσκολο, να μην είναι τόσο επικίνδυνο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας.